Αν θα αλλάξει κάτι ριζικά στην πατρίδα μας ή θα έχουμε μια από τα ίδια. 15 χρόνια οικονομική κρίση, ανισότητες, ανεργία, στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας συζήτησης για τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας της Ελλάδας και τώρα στο επίκεντρο της θεσμικής παρακμής. Η χώρα μας χρειάζεται μεγάλες αλλαγές ως όφελος της κοινωνίας, του πολίτη, της οικονομίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Κάποιοι επισύνουν τον κίνδυνο της ακυβερνησίας, κυρίως στα συστημικά μίντια. Η κυβέρνηση θα υπάρχει την επόμενη μέρα των εκλογών, όπως υπάρχει μετά από κάθε εκλογές. Το θέμα είναι τι κυβέρνηση θα έχουμε. Μια κυβέρνηση που χαϊδεύει τους ισχυρούς ή μια κυβέρνηση που θα λειτουργήσει προς όφελος του απλού λαού, του πολίτη, του νέου που αγωνιά για την καθημερινότητά του. Η ξύλα των αποφάσεών μου είναι τρεις λέξεις. Καταρχάς η λέξη εμπιστοσύνη. Ο ελληνικός λαός έχει βυθιστεί σε έναν ωκεανό κρίσης εμπιστοσύνης σχέση με το πολιτικό σύστημα. Εγώ τι λέω σήμερα, αυτό θα κάνω και αύριο. Γι' αυτό λέω λίγα πράγματα και πάρα πολύ συγκεκριμένα, γιατί δεν θέλω να νιώσει κανένας πολίτης ότι τον απογοήτευσα, ότι εργαλειοποίησα την ψήφο του. Εμπιστοσύνη. Χρειάζεται αξιοκρατία και διαφάνεια. Αξιοκρατία σημαίνει αυτό που είπα και πριν. Όλες οι θέσεις των οργανισμών και των νοσοκομείων με ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς και όχι με κομματικά παιδιά. Διαφάνεια σημαίνει όλες οι δαπάνες στη διάβγεια. Όχι στρατούς μετακλητών και βέβαια χιλιάδες απευθείας αναθέσεις όπως ζούμε σήμερα. Η δεύτερη λέξη είναι η λέξη αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια σημαίνει ισχυρό κοινωνικό κράτος. Δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία. Και όχι οι πιο αδύναμοι Έλληνες να φοβούνται να πάνε σε ένα νοσοκομείο, διότι μπορούν να μπουν στις λίστες της ντροπής για ένα χειρουργείο που παίρνει συνεχώς αναβολές ή ένα νέο παιδί που κάνει το μηχανογραφικό του, όχι εκεί που φιλοδοξεί να σπουδάσει, αλλά εκεί που σηκώνει η τσέπη του πατέρα, της μάνας, του παππού και της γιαγιάς. Μια δημόσια παιδεία ισχυρή που είναι μοχλός κοινωνικής κινητικότητας για όλους τους Έλληνες για να οικοδομήσουν με αξιοπρέπεια το μέλλον τους. Και βέβαια η λέξη ανάπτυξη και προοπτική. Ισχυρή προοπτική. Προοπτική για να έχουμε πρέπει η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη, ανταγωνιστική, με εξωστρέφεια. Όχι μία χώρα real estate, ένα γιγάντιο ξενοδοχείο. Μία χώρα που θα επενδύσει σε παραγωγικές επενδύσεις για καλές θέσεις εργασίας. Αυτά όλα είναι δεσμεύσεις που κάνουν την Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Μια ισχυρή χώρα στα Βαλκάνια, μια ισχυρή χώρα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το πιστεύω μου και μπορούμε, εάν μας δώσουν ισχυρή εντολή οι πολίτες, να κάνουμε την αλλαγή δυνατή με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.